Καλημέρα αγαπημένο μου φίλη. Σήμερα θα φτιάξουμε ωραίο τυροπιτάρι. Τραγανό. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 500 γραμμάρια αλεύρι, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι και 2 κουταλιές της σούπας λάδι. Θα ρίξουμε το λάδι. Το οποίο αυτό θα βοηθήσει να γίνει το ζυμαράκι τραγανό. Θα προσθέσουμε και χλιαρό νεράκι. 200-220 γραμμάρια. Αυτό θα το δούμε. Θα φτιάξουμε μικρές μπαλίτσες και θα τις ανοίξουμε. Εγώ θα τα γεμίσω με φέτα και ανθότυρο. Θα ανοίξουμε πολύ λεπτό φιλαράκι. Γίνονται γρήγορα. Δεν βάζουμε μαγιά. Αυτό είναι. Θα το αφήσουμε στην άκρη λίγο να ξεκουραστεί. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τα τυροπιτάρια μας. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι. Θα ανοίξουμε το φιλαράκι μας πολύ λεπτό. Βάζουμε αλευράκι γιατί χρειάζεται. Αν θέλουμε μπορούμε να τα κάνουμε και τριγωνικά. Μπορούμε να σχέσουμε εδώ. Έχουμε τη φέτα και το ανθότυρο. Θα βάλουμε λίγο φέτα. Και λίγο το ανθότυρο. Θα το κλείσουμε, έτσι. Και ξανά έτσι. Το βάλουμε στην άκρη. Πλευράκι, καλά καλά, και το χρειάζεται.
φετούλα και ανθότυρο. Και συνεχίζουμε. Μπορούμε να τα φτιάξουμε και σαν φάκελο. Όταν μας κολλάει αλευράκι. Το ζουμαράκι το θέλουμε λεπτό. Πάλι το ίδιο. Έχουμε βάλει το λάδι μας να κάψει και θα ρίξουμε τα ωραία μας τυροπιτάρια μέσα. Φτιάξαμε μερικά τριγωνικά και μερικά σε φάκελο. Δεν θα αναρωδήσει από τη μία πλευρά, θα τη γυρίσουμε και την άλλη. Θα τα γυρίσουμε και την άλλη. Τραγάνω, τραγάνω. Και μόλις θα ψηθούν, θα βάλουμε σε χαρτάκι για τυχόν λάδι παραπανήσιο που μπορεί να έχει. Τα τυροπιτάρια είναι έτοιμα. Μπορούμε να τα συνοδεύσουμε αν θέλουμε και με μέλι. Πηγαίνει πάρα πολύ λόγω των θότυρων που έχει μέσα. Και λίγο σουσαμάκι. Είναι έτοιμο να το κολλάξουμε.